Το All Inclusive, όπως είπατε, έχει μπει τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι μια τάση, παύλα, μόδα εποχής. Ο πελάτης αρχίζει πλέον και το αποδέχεται. Και επίσης αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το All Inclusive έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα των υπηρεσιών και ειδικά τρόφιμα και ποτά. Ο ανταγωνισμός μας κάνει να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να γινόμαστε καλύτεροι, διότι πλέον το ζητά ο πελάτης. Πιστεύω ότι το σωστό All Inclusive έχει μόνο σωστά αποτελέσματα. Επίσης, ο πελάτης του ξενοδοχείου, και μιλάμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι σε μια τουριστική περιοχή, το All Inclusive, βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο. Αυτό το οποίο ακούγεται ή λέγεται ή πολλές φορές καταγράφεται ότι μένει στο ξενοδοχείο, δεν ισχύει 100%. Ο πελάτης βγαίνει από το ξενοδοχείο και καταναλώνει, αποδεδειγμένα. Κύριε Περάκη, κυρίως είναι ένας τρόπος που οι πελάτες μανατζάρουν τα έξοδά τους. Ναι, θα έλεγα ναι, είναι ένας τρόπος που ο πελάτης μανατζάρει τα έξοδά του, διότι ο πελάτης έρχεται και κυρίως ο οικογενειάρχης, ξέροντας ότι μπορεί να καταναλώσει ό,τι θέλει, ειδικά τα παιδιά, χωρίς ιδιαίτερα έξοδα. Και πραγματικά είναι αυτό που λέτε, μανατζάρει τα έξοδά του. Χωρίς όμως αυτό, σας ξαναλέω, να αποκλείει ότι δεν μπορεί να κάνει έξοδα εκτός του ξενοδοχείου. Αποδεδειγμένα, ο πελάτης κάνει έξοδα εκτός του ξενοδοχείου, ειδικά σε μαγαζιά με είδη δώρων και σουβενίρ και τέτοια πράγματα. Ο Έλληνας πελάτης, ο Έλληνας που κάνει διακοπές, Να. κυρίως ο οικογενειάρχης, γιατί αυτό αφορά, σε αυτούς απευθύνεται κυρίως, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ο Έλληνας, όπως καλά το είπατε, μπαίνει, έχει ξεκινήσει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το ζητάει ο Έλληνας. Και αυτό το οποίο ζητάει ο Έλληνας είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι αρχίζει και ζητάει πλέον το all inclusive, το ποιοτικό all inclusive. Υπάρχουν τρόποι ο πελάτης να καταλάβει ποιο ξενοδοχείο ή ποια ξενοδοχεία, που πιστεύω τα περισσότερα ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο ζητάει. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο Έλληνας ναι, έχει μπει σε αυτή την νοοτροπία, σε αυτή τη διαδικασία και ειδικά ο οικογενειάρχης, για τον λόγο που είπατε προηγουμένως, στο μανατζάρισμα που είπαμε των εξόδων και ειδικά στις εποχές που είμαστε, κινείται θετικά προς ξενοδοχεία με all inclusive. Ένα πακέτο, ας πούμε, μιας εβδομάδας. Πόσο κυμαίνεται, περίπου. Ένα πακέτο μιας εβδομάδας κυμαίνεται ανά άτομο, εξαρτάται πάντα από την περίοδο, περίπου στα 300 με 400 ευρώ το άτομο. Και εκεί ο πελάτης έχει πρωινό. Να έχει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και κάποιες τις απογευματινές ώρες ποτά και τις απογευματινές ώρες κάποια έξτρα σνάπς και τα λοιπά για να τσιμπήσει κάτι. Παγωτά για τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. All inclusive. Πόσο βοηθάει τους έξω επιχειρηματίες. Όχι τους βοηθάει, τους βάζει, μπορώ να πω, και τα φόπλακα. Και να σας πω κάτι, δεν αρέσει σε όλους τους ξένους το All Inclusive. Αρέσει σε αυτό τον τουρισμό που θέλουν φαίνεται. Γι' αυτό έχουμε αυτό το All Inclusive. Φέρνουμε από το, μπορώ να σας πω, από τη μέση και κάτω κόσμο. Οι καλοί τουρίστες έχουν φύγει. Και φταίει αυτό. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί ο άλλος δεν βγαίνει έξω. Γιατί δεν βγαίνει, γιατί του προσφέρουν μέσα, αλλά δεν είναι τα προϊόντα, είναι πολύ κατώτερης ποιότητας. Κάτι είχε πει ο υπουργός, δεν ξέρω αν θυμάστε. Όσα ξενοδοχεία έχουν επιδοτηθεί, δεν επιτρέπεται να έχουν all inclusive. Εγώ το επιθυμίζω αυτό. Αυτή τη στιγμή το ένα μετά το άλλο το ξενοδοχείο γυρνάνε εκεί όμως, έτσι. Γυρνάνε εκεί. Γιατί να σα πω κάτι, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τους έχουν εγκλωβίσει οι operator, γι' αυτό τους φέρνουν τον κόσμο, γιατί αυτό τον τουρισμό θέλουμε, φαίνεται. Δεν έχουμε καλή ποιότητα τουρισμού. Πόσο έχει πέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχει επεκταθεί και εδώ η κίνηση. Εγώ νομίζω πως πάνω από 50%. Και εάν δεν υπήρχαν οι Έλληνες, γιατί ακόμα οι Έλληνες πιστεύω κρατάνε λίγο. Δεν έχουν χρήματα, δεν πάνε στην ταβέρνα. Αλλά και οι Έλληνες έχουν πρόβλημα. Εγώ το ξαναλέω, ο Υπουργός είχε πει αυτή την κουβέντα. Όσα ξενοδοχεία επιδοτούνται, απαγορεύεται το all inclusive. Και όλα τα ξενοδοχεία έχουν πάρει επιδότηση. Περνάνε από εδώ, ναι. Τους λέτε ελάτε, καθίστε και σας δίνουν τα μπελάκια. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτό. Τι πράγμα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο εδώ πέρα τα βρασιολάκια. Να αφήνει τον άνθρωπο να επιλέγει. Τους έχουν κλωβίσει και τους ξενοδόχους σε operator. Αυτό να το ξέρετε. Τώρα ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Να
Okay. Έχει αλλάξει πολύ, παιδιά, γιατί είναι όλη μέρα μέσα στα ξενοδοχεία. Τρώνε, πίνουνε, τα έχουν όλα και δυσκολεύονται να βγουν έξω. Έχει αλλάξει κατά πολύ, πάρα πολύ. Έχει μειωθεί πάρα πολύ και η δουλειά, πάρα όχι πολύ, εσάς, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, σε όλους. Τι να κάνουμε, υπομονή. Περνάνε, τους μιλάτε και σας δείχνουν βραχιολάκι. Όχι, όχι, αλλά το βλέπουμε, το βλέπουμε. Δεν μας το δείχνουν, αλλά το βλέπουμε. Εμάς τι να μας το δείξουν, δεν είμαστε ταβέρνα. Γιατί για λόγους πολλούς μπαίνουν μέσα στο ξενοδοχείο. Εκεί τρώνε, εκεί πίνουν. Εκεί τρώνε, εκεί πίνουν, εκεί κάνουν ό,τι... Ύστερα είναι και οικονομικά, είναι φτωχοί οι άνθρωποι, δεν έχουν... Ύστερα η περιοχή μας είναι και υποβαθμισμένη, πολλών λογιών. Σας έχει γονατίσει πάντως όλους, γιατί τώρα μετά το άλλο το ξενοδοχείο έχουν γυρίσει. Ναι, 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 έχουν πέσει, δεν υπάρχει πληρότητα 100%, είναι μειωμένη. Λέγανε, λόγια, τίποτα, νέκρα. Άλλες χρονιές θυμάμαι εδώ... Γινόταν χαμός, χαμός γινότανε. Ειδικά τέτοιες μέρες βροχερές όπως σήμερα, γινότανε παρέλαση εδώ. Σήμερα όχι, τίποτα. Όλα τα ξενοδοχεία το έχουν γυρίσει εκεί, έτσι. Ναι, ναι. All inclusive package is the best way for a family for the holidays. I think it is the best way. You can order this, man, because we have no problem. You can take everything what you want, drink everything what you want, and make sport and perfect. How is it cost for the for your family for the family? For two people, we pay 2,000 euro. 2,000 euros. Yeah. For how many days? For 10 days. 10 days. Yeah. You think that it's a way to that take place in many countries, in many places for the holidays. Huh? I understand what your question. The all inclusive is getting, it's growing up in the holidays. Are you think the price going up in the other place? I don't know the other prices in Greek or here. I booked this, no, and. You think that's a good way to manage your money for the holiday? Yeah, I think. I think it's a good way. Okay. Okay. Yes. Okay. Do you think that the all-inclusive package is the best way for the holidays? I think it's good for families because when you have 1, 2, 3 children, they like to have a drink, they like to have ice cream and something like this, and so it's for families, it's a really good thing. It's a good way to manage your money for the holidays, huh? Yes. How much money it costs for your family? Oh, I don't want to talk about it. Okay. Έτσι, ένας τρόπος διακοπών, ο οποίος είναι ευρέως τα τελευταία χρόνια. Το All Inclusive είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από την Καραϊβική σε πρώτη φάση, πριν από 25 χρόνια ίσως, 20. Στην Ελλάδα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90, πέρα 87 με 90. Είναι μια μόδα, ας πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή όλη η Κρήτη, όλη η Ρόδος, περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί δουλεύουν με All Inclusive. Γιατί εκεί πέρα είναι, ο κόσμος επιθυμεί να ταξιδέψει έτσι. Είναι προϋπολογισμένα από πριν τα έξοδά του. Δεν είναι τζάμπα όπως νομίζουν πολλοί. Πληρώνουν καλά λεφτά οι τουρίστες που έρχονται εδώ για να έχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια αύξηση του. Δεν μπορεί να πάει κόντρα στο ρεύμα σε αυτό το πράγμα. Όταν, ας πούμε, όλη η Τουρκία δουλεύει έτσι. Η Αίγυπτος, η Τινησία, το Μαρόκο. Εμείς δηλαδή θα πάμε κόντρα. Θα χάσουμε τους πελάτες. Αναγκαστικά ξεκινήσαμε και το All Inclusive εδώ στα ξενοδοχεία μας και πάμε καλά. Έχουμε δυνατότητα και δίνουμε δυνατότητα στους πελάτες να θέλουν να έρθουν με ημιδιατροφή, με πρωινό, με οποιοδήποτε τρόπο. Για να μην χάνουμε πελάτες. Αλλά το All Inclusive είναι αυτό που έχει τη μεγάλη δουλειά. Ουσιαστικά ο πελάτης θέλει να έρθει και να είναι προγραμματισμένος, να το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα αν έχει την όρεξη να κάνει τα επιπλέον του έξοδα. Ο πελάτης δεν είναι αν έχει την όρεξη, είναι αν έχει να κάνει τα επιπλέον έξοδα κατά βάση. Ξέρει όμως από την αρχή ένας οικογενειάρχης ότι θα χαλάσει αυτά τα λεφτά
και θα πάει διακοπές. Και δεν θα λείψει τίποτα από την οικογένειά του, το παιδιά, θέλουν παγωτά, θέλουν αναψυκτικά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φαγητό. Τώρα, από εκεί και μετά, αν θέλει να πάει μια εκδρομή, αν θέλει να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, αν θέλει να πάει να ψωνίσει ένα δώρο, θα το κάνει. Αν έχει λεφτά, αν την περισσεύουν ή αν το βρει σε καλή τιμή. Αλλιώς, με τον παλιό, τον παραδοσιακό τρόπο, δεν θα ήξερε τι θα αντιμετώπιζε από πλευράς εξόδων στη διάρκεια των διακοπών του. Τώρα, αν βάλουμε ότι ο πελάτης αυτός βρίσκει φτηνά πακέτα, γιατί έχουν πέσει και τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στα πακέτα τα μεγάλα, είναι μια λύση για αυτόν. Όπως και να το κάνουμε, ξέρεις από πριν τι θα ξοδέψεις. Βλέπετε Έλληνες να μπαίνουν στη διαδικασία? Έλληνες αρχίζουν αρκετά χρόνια τώρα, δηλαδή πάνω από 4-5 χρόνια, να το αγκαλιάζουν κατά κάποιο τρόπο αυτό το προϊόν. Γιατί το προϊόν σαν προϊόν είναι πολύ καλό, δηλαδή και τα φαγητά και τα ποτά και όλες οι υπηρεσίες είναι εξίσου καλές σαν να ήσουν σε ένα ξενοδοχείο με διατροφής. Η επιλογή του φαγητού είναι μεγάλη και οι Έλληνες αρχίζουν σιγά σιγά και το βλέπουν, γιατί πιστεύουν ότι κάνουν οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά η Κρήτη, αν πάρουμε, δεν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι είναι ένας προορισμός all inclusive, γιατί έχει να πάει τις εκδρομές, τα χωριά, να γνωρίσει την κουλτούρα και όλα αυτά. Δυστυχώς έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο, γιατί εκεί πέρα μας πήγαινε η αγορά. Πόσο κυμαίνεται ένα πακέτο all inclusive? Για το πακέτο. Για μια εβδομάδα. Εμείς, εγώ θα σου πω τι σπράττουμε εμείς σαν ξενοδοχείο. Mm-hmm. Εμείς, ας πούμε, σπράττουμε από τον πελάτη στην υψηλή περίοδο, στο δωμάτιο, στο δίκλινο, από 140 μέχρι 180-200 ευρώ. Δηλαδή 100 ευρώ το κεφάλι, από 70 μέχρι 100 ευρώ. Τώρα, τι παίρνει από εκεί μετά τα αεροπορικά εισιτήρια? Υπάρχει ανταγωνισμός στο εξωτερικό και κατεβαίνει ανάλογα. Τους έρχονται για 3 μέρες, για μια εβδομάδα, για 10 μέρες. Okay.